Και θα ξεκινήσω με τον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας, τον κύριο Λαμπρόπουλο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κύριοι συνάδελφοι, κυρία και κύριοι συνάδελφοι, έχουμε καλέσει σήμερα εδώ στην Επιτροπή μας, στην Επιτροπή Θεσμών και Διαφάνειας, τη Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας, την Ανεξάρτητη Ρυθμιστική Ενέργειας, για να συζητήσουμε για την ακρίβεια στο φυσικό αέριο και στο ρεύμα. Όπως είναι γνωστό, η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας εποπτεύει τις ενεργειακές αγορές, τις τιμές, τον ανταγωνισμό, τη λειτουργία. Εποπτεύει. Και όπως όλες οι ανεξάρτητες αρχές, δίνουν λόγο μόνον στη Βουλή των Ελλήνων και δεν ακούνε τίποτα άλλο. Το νόμο που προβλέπει τις αρμοδιότητες τους. Αυτό θέλουμε να κάνουν και αυτό επιδιώκει και η σημερινή κυβέρνηση και όλοι μας πιστεύω οι βουλευτές εδώ στηρίζουμε και θέλουμε οι ανεξάρτητες αρχές να λειτουργούν μόνο για τον πολίτη και σύμφωνα με τον νόμο και το Σύνταγμα. Σκοπός της συζήτησης θα επαναλάβω και εγώ πάλι, όπως το είπε και στην αρχή ο εισηγητής μας ο κύριος Τραγάκης, είναι η προστασία των καταναλωτών. Και πιστεύω ότι δεν υπάρχει κάποιος εδώ στην αίθουσα και οποιοδήποτε πολιτικός που να μην θέλει την προστασία των καταναλωτών και να μην επιδιώκει. Άραγε, δεν, και εγώ προσωπικά και όλοι μας, δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να αμφισβητεί και τις προθέσεις τις δικές μας. Όπως είναι γνωστό σε όλους, το Σεπτέμβριο, η οικονομία διεθνώς ανέκαμψε, επανεκκίνησε, να το πούμε έτσι. Και χρειάστηκε περισσότερο πετρέλαιο, περισσότερο φυσικό αέριο. Ήρθε και ο πόλεμος. Και όλα αυτά λοιπόν τεινάχτηκαν στον αέρα. Και το ρεύμα και το φυσικό αέριο, το πετρέλαιο, όλα τεινάχτηκαν στον αέρα. Αυτή είναι η ταυτότητα. Πανδημία, πόλεμος φοβερός. Και τεινάχτηκαν και τα τρόφιμα στον αέρα παράλληλα. Αυτή είναι η ταυτότητα. Ούτε ο Πρωθυπουργός, όπως λαϊκίζει και λέει η αντιπολίτευση, ούτε κανένας άλλος. Γιατί δεν είναι πρόβλημα μόνο της Ελλάδος, είναι πρόβλημα όλης της Ευρώπης. Είναι πρόβλημα όλου του κόσμου. Καταστρέφεται η Ουκρανία από τη βάρβαλη εισβολή της Ρωσίας. Καταστρέφεται και η ίδια η Ρωσία, αλλά καταστρέφονται και γονατίζουν και όλες οι ευρωπαϊκές οικονομίες. Το χρηματιστήριο της ενέργειας, ποιοι το νομοθετήσανε, που ακούμε τόσα κάθε μέρα. Ο κύριος Τσίπρας το νομοθέτησε το 18. Τη ρήτρα αναπροσαρμογής που τόσα ακούμε επίσης, ποιος την αποδέχτηκε τόσα χρόνια, ο ΣΥΡΙΖΑ και ο κύριος Τσίπρας. Σε όλο λοιπόν αυτό το μεγάλο πρόβλημα, η κυβέρνηση έσπευσε από το φθινόπωρο και πήρε μέτρα. Διέθεσε όσο όφιλε να κάνει, γιατί είναι μια κυβέρνηση που στηρίζεται στο λαό, που στηρίζεται στον απλό πολίτη, και διέθεσε αρκετά χρήματα. Έχουμε δώσει σε επιδοτήσεις το 2% του ΑΕΠ καμία άλλη χώρα. Το 0,6% έχουν δώσει οι άλλες ευρωπαϊκές χώρες. Μέχρι τον Ιούνιο θα έχουν δοθεί 4,3 δις ευρώ. Από το Φεβρουάριο η κυβέρνηση ζήτησε από την Ευρωπαϊκή Ένωση να πάρουν μέτρα, να αντιμετωπίσει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση
το μεγάλο αυτό πρόβλημα. Δυστυχώς δεν έχει γίνει τίποτα. Γι' αυτό και αποφάσισε η δική μας κυβέρνηση να πάρει μόνη της μέτρα. Τα μέτρα που έχουμε πάρει μέχρι τώρα κάλυπταν τα 7 στα 10 νοικοκυριά που είχαν κατανάλωση μέχρι 300 κιλοβατόρες. Με τα νέα μέτρα μέχρι το 85% των αυξήσεων θα καλύπτονται. Το 90% των κερδών, όπως πολύ ακούστηκε, το 90% των κερδών θα επιστραφεί στους πολίτες. Εμπιστευόμαστε την ανεξάρτητη αρχή να κάνει τη δουλειά της όπως αυτή ξέρει και να μας υποδείξει το τελικό ποσό και να μας πει αυτό. Και η κυβέρνηση, όπως έχει δεσμευτεί ο Πρωθυπουργός, θα φορολογήσει με το 90%. Όλες οι ευρωπαϊκές χώρες στο 25%. Εμείς λέμε το 90%. Θα τα πάρουμε και θα τα δώσουμε στους πολίτες. Θα καταργηθεί η ρήτρα αναπροσαρμογής. Θα μπει πλαφόν στη χονδρική και στη λιανική. Θα καλυφθούν αναδρομικά το 60% της αύξησης για όλες τις παροχές κύριας κατοικίας για τους πρώτους 5 μήνες του 2022. Το δώστα όλα δεν είναι για τις εποχές. Οι οικονομίες κλονίζονται και η δική μας οικονομία που έχει περάσει μια δεκαετία δύσκολη πρέπει να είναι και πιο προσεκτική. Στην πανδημία μας λέγατε από την αρχή της πανδημίας δώστε όλα, δώστε περισσότερα. Κράτησε η πανδημία τόσα χρόνια τώρα. Και αν δεν είχαμε φερθεί με σύνεση και διορατικότητα, τι θα δίναμε την επόμενη? Τα ίδια λέγατε το 2012 για τον ένφια. Και τώρα λέτε μην πληρώνετε τη ρήτρα αναπροσαρμογής και τότε λέγατε τον ένφια να μην τον πληρώσετε. Ήρθατε εσείς μετά κυβέρνηση και βεβαίως τον πληρώσανε τον ένφια. Και πολλοί τρίβαν τα μάτια τους με τα χρήματα που είχαν μαζευτεί. Αυτές τις πολιτικές κάνετε τότε, λαϊκισμός και σήμερα. Αλλά δεν είναι το 22-2012. Αυτό να το καταλάβετε. Τώρα μας λέτε για την ρήτρα αναπροσαρμογής ότι μέχρι να αποφασίσουν τα δικαστήρια και τι θα αποφασίσουν τα δικαστήρια και τι θα γίνει μετά. Παραμύθια. Όσον αφορά τα εργοστάσια. Κλείσανε τα περισσότερα εργοστάσια επί των ημερών σας. Και αυτά που κλείσανε επί των ημερών μας 4, τα είχατε εσείς προγραμματίσει. Μειώσατε ναι ή όχι τη λιγνητική παροχή κατά 50%. Τι μειώσατε? Και δημοκοπάτε σήμερα και ψεύεστε και κοροϊδεύετε τον κόσμο. Η παραγωγή ρεύματος με λιγνίτη πριν την κρίση είναι γνωστό σε όλους ότι ήταν πανάκριβη. Πορτογαλία μας λέτε, Ισπανία μας λέτε. Δεν είναι τα ίδια. Και στο κάτω-κάτω η Πορτογαλία μέχρι πρότινος είχε 30% ακριβότερο ρεύμα και η Ισπανία 60%. Μην επενδύετε στην καταστροφή. Μην επενδύετε στην καταστροφή. Επένδυσαν κι άλλοι. Και πρόσφατα. Και στην πανδημία και στην ακρίβεια. Αλλά οι Γάλλοι ψηφοφόροι έδωσαν το μήνυμα στην κυρία που επένδυσε εκεί. Το ίδιο θα πάθετε κι εσείς. Το ίδιο. Η Ευρώπη ζει ένα σκληρό πόλεμο. Η Ευρώπη ζει ένα σκληρό πόλεμο. Και οφείλουμε όλοι με σύνεση να αντιμετωπίσουμε αυτή τη μεγάλη κρίση. Γιατί δεν ξέρουμε πότε θα τελειώσει και πόσο θα τελειώσει. Οφείλουμε όλοι να συνεισφέρουμε και να πάρουμε μέτρα
για να στηρίξουμε τον πολίτη, τον ευάλωτο πολίτη. Και αυτό κάνει αυτή η κυβέρνηση και θα κάνει με όλες τις δυνάμεις για όσο χρειαστεί. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Το λόγο τώρα έχει ο κύριος Θεόφιλος Ξανθόπουλος, βουλευτής του ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία. Καλά. Κλείστε το μικρόφωνο, κύριε Λαγκόπουλε.